Εθελοντική δράση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας. Ποιο ήταν το αντικείμενο της δράσης και ποιοι συμμετείχαν? Υποτονική κίνηση στην περίοδο των χειμερινών εκτόσεων στην Ορεστιάδα, που αποδίδει τα χαμηλά αγοραστικά ενδιαφέροντα η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά. Αποκριάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Πρόγραμμα πρώτων βοηθειών υλοποιήθηκε σήμερα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας Κυρίλιο για τους μαθητές. Στόχος του προγράμματος που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας είναι να ενημερωθούν τα παιδιά για τον τρόπο αντίδρασης και παροχής πρώτων βοηθειών όταν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Ένα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών υλοποιήθηκε σήμερα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, το Κυρίλιο. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και διάθεση να μάθουν από τους εκπαιδευτές. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας και μια 40χρονη γυναίκα δεν αναπνέει. Είσαι σίγουρο ότι δεν αναπνέει? Ναι, το ελέγξαμε. Το ελέγξαμε. Ξέρεις πρώτες βοήθειες, μπορείς να βοηθήσεις? Ναι. Μπορείς να κάνεις κάρπα, να βάλεις τα χέρια σου και να βοηθήσεις την καρδιά της? Ναι. Πολύ ωραία, ξεκίνα αμέσως και στέλνω ασθενοφόρο. Χρειάζεστε κάτι άλλο? Όχι, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, δεν μου είπες το όνομά σου. Παναγιώτα Κωστούδη. Έγινε, κυρία Κωστούδη, στέλνω ασθενοφόρο αμέσως, μην χάνετε χρόνο. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και πά. Και οχτώ και εννιά και δέκα και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Η συγκεκριμένη ομάδα έχει έρθει από τη Χαλκιδική. Είχε έρθει ένα email μέσω της υπηρεσίας προς όλες τις σχολικές μονάδες. Το θεωρήσαμε ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον και δηλώσαμε συμμετοχή. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή. Η χαρά και η δυνατότητα που θα είχαμε αν θα μπορούσαμε έστω να προσφέρουμε και κατά ελάχιστο στο να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση που μπορεί να αισθανθεί κάποιος άνθρωπος. Σήμερα, μικροί και μεγάλοι, διαπιστώσαμε ότι το να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά είναι θέμα γνώσης. Εάν γνωρίζουμε, εάν ξέρουμε, το πρώτο διάστημα, τα πρώτα 4, 5, 10 λεπτά, μπορούμε πραγματικά να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή με τις κινήσεις με τις οποίες μας έχουμε διδαχτεί σήμερα από τη συγκεκριμένη ομάδα. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιείται στα σχολεία που έχουν υποβάλει έτοιμα. Είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής σε σχολεία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, εκπαιδευτής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και μέλος του ΔΣ του ανθρωπιστικού οργανισμού Kids Save Lives. Ο ανθρωπιστικός οργανισμός Kids Save Lives με την Ελληνική Εταιρεία Επίγουσας Νοσοκομειακής Φροντίδας, έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς φορείς στη χώρα στις πρώτες βοήθειες, υλοποιούν εδώ και τέταρτη χρονιά εγκεκριμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις πρώτες βοήθειες. Ακολουθώντας την επιταγή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η στόχευση του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μαθητών σχολικής ηλικίας, των εκπαιδευτικών τους, κατά προέκθεση των γονιών τους και κάθε τοπικής κοινωνίας όπου ανήκει η σχολική μονάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα, ύστερα από αίτημα του σχολείου, του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, στην πλατφόρμα του προγράμματος που μπαίνουν σχολεία και κάνουν το αίτημά τους για να εκπαιδευτούν, εκπαιδευτική ομάδα προσέγγισε την περιοχή έτσι ώστε να βρίσκεται σήμερα στο σχολείο και να τρέξει το εγκεκριμένο πρόγραμμα και παρουσίαση του Υπουργείου Παιδείας στους μαθητές του πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Βέβαια έχουν προγραμματιστεί και κάποιες άλλες δράσεις στην περιοχή, όπως είναι απόγευμα στο Διδημότυχο σε ομάδα ενηλίκων στο ΕΠΑΛ Διδημοτύχου. Αύριο το πρωί είναι προγραμματισμένο ένα πιστοποιημένο σεμινάριο εδώ στο Διδημότυχο και αυτό. Και στην Ορεστιάδα αύριο βράδυ στο Πολυκέντρο Ορεστιάδας με το Λύκειο Ελληνίδων, πάλι αντίστοιχη δράση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η στόχευση του προγράμματος είναι να αλλάξει
την κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας, την αντιμετώπιση επίγουσων καταστάσεων για την ανθρώπινη ζωή, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι εκπαιδευμένοι και να προσεγγίζουν ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και η στόχευση είναι στο να οργανωθεί κάθε κοινότητα για να σώσει ζωές. Πριν θα έρθουν οι εξειδικευμένοι άνθρωποι δίπλα μας, πρέπει πρώτοι παρευρισκόμενοι να κάνουμε τη διαφορά. Και αυτό γίνεται μόνο με εκπαίδευση. Η όλη προσπάθειά μας όμως αποσκοπεί στο να εισαχθεί σαν μάθημα το κομμάτι των πρώτων βοηθειών στα ελληνικά σχολεία. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα με τη συνεργασία του Υπουργείου. Η Υπουργός κυρία Κεραμέως σε δημόσια δήλωσή της στην εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας από τις ομάδες μας, άμεσα δήλωσε ότι γίνονται προσπάθειες για να υλοποιηθεί ο στόχος των ομάδων αυτών και πραγματικά και το όνειρο το δικό μας, μιας και εγώ είμαι εκπαιδευτικός και νομίζω μόνο έτσι θα ξεφύγουμε από το μικρό ποσοστό που έχουμε στην τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και θα φτάσουμε ποσοστά διαχείρισης επιγόντουσαν καταστάσεων και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καθόλου ικανοποιημένη από την κίνηση στην αγορά δηλώνει η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιό Μιλωνά. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη μέση των εκτόσεων, δεν υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. Καθόλου ικανοποιημένη από την κίνηση στην αγορά εμφανίζεται η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας Φιλιό Μιλωνά. Η κυρία Μιλωνά τονίζει ότι από την αρχή των εκτόσεων και μέχρι τώρα οι αγορές των καταναλωτών είναι περιορισμένες. Η αγορά δυστυχώς για άλλη μία φορά δεν κινήθηκε. Βέβαια στο τέλος θα γίνουμε γραφικοί, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ξαναγίνει και αργότερα, στον επόμενο μήνα, δηλαδή στο 20ήμερο στο οποίο προαναφερθήκατε, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όπως καταλαβαίνετε δυσίωνη είναι η κατάσταση για την πόλη και πλέον δεν μας σώζουν ούτε οι εκτόσεις, ούτε να πουλήσουμε στα ίσια, ούτε στα μισοτιμής, ούτε τίποτα. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Πολλές φορές στο παρελθόν το χειμώνα, η περιορισμένη κίνηση στα εμπορικά καταστήματα αποδίδονταν εν μέρη και στα έξοδα των οικοκυριών για θέρμανση. Φέτος όμως οι υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα δεν επιτρέπουν έναν τέτοιο συσχετισμό. Πάντα βρίσκουμε κάτι για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Σαφώς το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις οικογένειες, δεν το συζητώ καθόλου, έτσι. Αλλά πλέον φέτος δεν είχε και τόσο άσχημο καιρό, ούτως ώστε να τρέξει ο κόσμος, να γεμίσει τα πετρελαιά του, να καίει συνέχεια κλπ. Δεν είχε. Δεν είναι αυτό. Λίγο πολύ όλοι μας κάνουμε το κουμάντο μας όσον αφορά το πετρέλαιο. Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό για το χειμώνα, για εδώ, για την περιοχή μας. Αλλά, όπως προείπα, όλοι κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά αλλά και βαθύτερες οι αιτίες που έφτασε η περιοχή μας εδώ που έφτασε. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο για εδώ. Δεν μας αξίζει αυτό. Και δεν ευθυνόμαστε εμείς μόνο. Όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο και εν ώψη της αποκριάς, το Ιστορικό και Ολογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας προετοιμάζει και θα υλοποιήσει αποκριάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο τίτλος είναι «Ένας μπέι στο μουσείο» και στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την παράδοση και τη σημασία των τοπικών εθίμων του Τριωδίου και της αποκριάς. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 του μήνα. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας, συνεχίζοντας τις εκπαιδευτικές του δράσεις, ετοίμασε και παρουσιάζει από τη Δευτέρα 10 του μήνα έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου το ανανεωμένο αποκριάτικο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Ένας μπέις στο μουσείο». Τα παιδιά θα γνωρίσουν τη θρησκευτική σημασία των ημερών του Τριωδίου, τα παραδοσιακά αποκριάτικα ήθη και έθιμα του τόπου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την διαδραστική αναπαράσταση του εθίμου του Μπέι με τη συμμετοχή των παιδιών και την προβολή ανάλογου βίντεο από θρακιώτικο Μπέι της περιοχής. Τα παιδιά θα χορέψουν το γαϊτανάκι, θα παίξουν χαρούμενα αποκριάτικα διαδραστικά παιχνίδια και στο τέλος, για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα πάρουν ένα δώρο έκπληξη προσφορά του μουσείου. Υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γιάννης Σιωπίδης, αντιπρόεδρος του Μουσείου, συνταξιούχος δάσκαλος. Επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος από του Στούλε Κουρμιχά και Γενική Γραμματεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπηαγωγό, Γιάννα Κολοκοτρώνη, συνταξιούχο δασκάλα, Γιώργο Κυρτσόπουλο, μέλος του ΔΣ του Μουσείου, Πασχάλη Κουρμιχάκη, συνταξιούχο δασκάλου και του Στέφανο Χατζούδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552028080 και 6932 966 955.
Η γρίπη και οι ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση την περίοδο αυτή, με μεγάλο αριθμό παιδιών και ενηλίκων να ταλαιπωρείται από τα συμπτώματά τους. Φάρμακα, σιρόπια, αντιβιωτικά έχουν όπως είναι φυσικό την τιμητική τους, πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται εφόσον όμως έχουν προηγουμένως συνταγογραφηθεί από το γιατρό και όχι αυθαίρετα. Ο ιός της γρίπης βρίσκεται σε έξαρση. Καλό είναι να εμβολιαζόμαστε και τα παιδιά και οι ενήλικες, αλλά και οι ευπαθείς ομάδες. Πρέπει να προστατευόμαστε σίγουρα από τον ιό της γρίπης, ναι, όντως είναι τώρα πάλι σε έξαρση ο ιός. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαζόμαστε φυσικά με το εμβόλιο της γρίπης. Και οι ενήλικες και τα παιδιά. Είναι μία φορά το χρόνο. Ξεκινάει ο εμβολιασμός από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάρτιο. Δηλαδή και τώρα ακόμη μπορούμε να κάνουμε το εμβόλιο της γρίπης. Βέβαια παρουσιάζει μία έλλειψη. Αλλά υπάρχουν κάποια εμβόλια στα φαρμακεία αν θέλει κάποιος ακόμη να εμβολιαστεί, αν δεν έχει εμβολιαστεί. Μέχρι να επιδράσει το εμβόλιο χρειάζεται 15 μέρες κατά τις οποίες μπορούμε να προφυλαχτούμε με βιταμίνες. Θα πρέπει να προσέξει τις πρώτες 15 μέρες μετά το εμβόλιο. Ο οργανισμός ακόμα είναι, το εμβόλιο δεν έχει ακόμη δεν έχει αρχίσει να δρά προς τον ιό της γρίπης, δεν έχει αντισώματα δηλαδή ο οργανισμός, οπότε τις πρώτες 15 μέρες αφού κάνουμε το εμβόλιο και μετά θα πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το νοσοποιητικό μας με κάποια σκευάσματα που υπάρχουν στα φαρμακεία και που ενισχύουν το νοσοποιητικό, είναι τύπου βιταμίνες. Κανόνας προφύλαξης είναι η σωστή υγιεινή των χεριών. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, να πλένουμε τα χεράκια μας, ο καθαρισμός των χεριών είναι ένα βασικό. Θα πρέπει να μην, αν τώρα που είναι σε έξαρση ο ιός της γρίπης, να μην βρισκόμαστε με πάρα πολύ κόσμο μαζί. Αν κάποιος είναι συναχωμένος, θα πρέπει να προσέχει πώς βύχει, να βάζει τα χέρια του μπροστά, να μην μεταδίδουμε δηλαδή και εμείς τον ιό και στους γύρω μας. Δηλαδή ακόμη και αυτοί που νοσούν θα πρέπει να προσέχουν για να μην μεταδώσουν τον ιό, όχι μόνο οι υγιείς να μην τον κολλήσουν. Θα πρέπει να είμαστε ευγενικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Αντιβίωση παίρνουμε κατόπιν συνταγής γιατρού. Από θέμα αντιβιώσεων δεν χρειάζεται αντιβίωση και επίσης δεν παίρνουμε την αντιβίωση μόνοι μας. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε σε ένα φαρμακείο να ζητήσουμε μία αντιβίωση. Θα πρέπει πρώτα να πάμε να εξεταστούμε από τον γιατρό. Αν κρίνει ο γιατρός ότι χρειάζεται αντιβίωση, τότε θα μας τη δώσει ο ίδιος. Για τον ιό της γρίπης δεν χρειάζεται αντιβίωση. Χρειάζονται αντιπυρετικά, χρειάζονται βιταμίνες. Καλό είναι να πίνουμε ζεστά, τσάι, σούπες και να χρειάζεται και ξεκούραση επίσης. Σε ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς την καθολική ψηφιοποίηση των καταχωρήσεων των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων αλλά και στη Λιανική, προχώρησε η ΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η αναβάθμιση των προδιαγραφών των ταμιακών μηχανών θεωρείται από την ΑΔΕ αναγκαία για την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για την απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στην εγκύκλιο ορίζονται οι προδιαγραφές αναβάθμισης των ταμιακών μηχανών, οι οποίες θα συνδέονται online με το σύστημα τάξης. Στη συνέχεια, τα στοιχεία των αποδείξεων Λιανικής θα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα MyData ανασυναλλαγή. Επιπλέον επισημαίνεται πως το νέο στοιχείο που προστίθεται στις προδιαγραφές αυτές είναι το QR code, σύμφωνα με το οποίο θα αποδεικνύεται η εγκυρότητα της απόδειξης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατόν να ελέγχεται αν το παραστατικό που εκδόθηκε από την επιχείρηση είναι το ίδιο με αυτό που έχει καταχωρηθεί στην πλατφόρμα MyData. Το επόμενο χρονικό διάστημα η ΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση των τεχνολογιών ελέγχου των παραστατικών αυτών. Εντός των ημερών αναμένεται να εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία περί νέας έκπτωσης φόρου 40% για τις εργασίες ανακαίνησης ακινήτων. Στο πλαίσιο της απόφασης, όσοι φορολογούμενοι σχεδιάζουν να κάνουν ανακαίνιση ή να επισκευάσουν τα ακίνητά τους, θα μπορούν να μειώσουν ή ακόμη και να σβήσουν τον φόρο εισοδήματός τους. Η αποκρυπτογράφηση της νέας έκπτωσης φόρου 40% δείχνει ότι
Περισσότερο κερδισμένοι είναι οι φορολογούμενοι που δηλώνουν εισοδήματα άνω των 16.000 ευρώ. Για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο φόρος φτάνει ή υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ το χρόνο, εφόσον πρόκειται για μισθωτούς ή συνταξιούχους. Έτσι, οι φορολογούμενοι αυτοί θα κερδίσουν ολόκληρη την έκπτωση φόρου των 6.400 ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί ισόποσα σε 4 χρόνια και θα αφορά μόνο τη δαπάνη για εργασίες και όχι τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την ανακαίνιση και αναβάθμιση των ακινήτων τους. Όποιος επενδύσει, για παράδειγμα, 10.000 ευρώ για την ανακαίνιση ενός διαμερίσματος με στόχο την ενοικίασή του, θα μπορεί να το ενοικιάσει ακόμη και προς 550 ευρώ το μήνα, χωρίς να πληρώνει φόρο για το εισόδημα που θα αποκτήσει από την εκμίσθωσή του για μια ολόκληρη τετραετία. Και αυτό γιατί ο φόρος από την εκμίσθωση του διαμερίσματος ανέρχεται σε 990 ευρώ, ενώ η έκπτωση φόρου από την επισκευή του ακινήτου φτάνει συνολικά τα 4.000 ευρώ, ποσό που κατανέμεται ισόποσα σε 4 χρόνια ή 1.000 ευρώ για κάθε έτος. Για να κερδίσει ο ιδιοκτήτης της έκπτωσης φόρου, θα πρέπει να ζητήσει τιμολόγια από τους τεχνίτες που θα αναλάβουν το έργο της ανακαίνησης και να τους πληρώσει για τις εργασίες μέσω POS ή τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι οποίες θα εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση, οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών, όχι για αγορά υλικών, που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτίριων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτίριων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων με ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης στα 16.000 ευρώ. Το όριο των 16.000 ευρώ οδηγεί σε μέγιστη μείωση φόρου 6.400 ευρώ, η οποία με τη σειρά της επιμερίζεται σε 4 χρόνια, οδηγώντας σε μέγιστη έκπτωση φόρου εισοδήματος 1.600 ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με φοροτεχνικούς από την διάταξη, δεν προκύπτει επιστροφή φόρου στην περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος είναι μικρότερος από την προβλεπόμενη έκπτωση. Για παράδειγμα, αν ο φόρος που αναλογεί στο δηλωθέν εισόδημα είναι 1.000 ευρώ, αλλά η δαπάνη που έχει γίνει θα μπορούσε να επιφέρει μείωση φόρου 1.600 ευρώ, η διαφορά δεν επιστρέφεται στους φορολογούμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου από το ποσό των δαπανών ανακαίνησης αποτελεί η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.